Με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000 ευρώ, εκτιμάται ότι βρίσκεται αντιμέτωπος καζανάρι στο Εράκλειο, που είχε αποθηκευμένους 16 τόνους ρακής και δεν είχε τα σχετικά αποδεικτικά για να δικαιολογήσει εκεί την παρουσία τους. Θα έπρεπε να έχει δηλώσει την ποσότητα και να την είχε παράξει με τον νόμιμο τρόπο και να έχει τις απαιτούμενες άδειες. Εκεί είναι τώρα κάτι που εκπίπτει σε ένα νόμο το οποίο έχει ένα πολύ ψηλό πρόστιμο και θα έλεγα δυσβάσταχτο για ένα μικρό παραγωγό. Ο νόμο θέλει τροποποίηση, δεν μπορεί να, να συνεχιστεί έτσι. Ο έλεγχο στο Καζάνι του στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από την κινητή ομάδα του Τελωνίου και κυρίω το πρόστιμο που απειλείται έχει δημιουργήσει όχι μόνο αναστάτωση αλλά και απογοήτευση αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμβικούχων και Αμπελουργών Ελλάδο είναι άλλο κάποιο να είναι συνεπή και να του επιβάλλεται πρόστιμο όταν δεν το κάνει και άλλο να αποφασίζεται η εξόντωσή του. Είναι δυσβάσταχτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να, να, να το παλέψει. Τη στιγμή που η πρώτη του ύλη είναι τα μπέλια και τα σταφύλια. Δηλαδή, από τη μια λέμε να στηρίξουμε την αμπελουργία και από την άλλη, όποιο παρατυπήσει. Εντάξει, ήταν λίγο μεγάλο το νούμερο. Τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορώ να πω γι' αυτό. Αλλά δεν μπορεί να τον εκτελέσει αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, στην περίπτωση δύο ρακοκάζανων στο Ηράκλειο, το ένα στο Μαλεβίζη και το άλλο στη Μεσαρά έγιναν και συλλήψει, καθώ τα καζάνια όπω προέκυψε, όχι λειτουργούσαν χωρί άδεια αλλά λειτουργούσαν σε ώρα που δεν είχε δηλωθεί νωρίτερα στο τελωνίο. Κάθε μέρα ο κάθε παραγωγός ή αναβδομάδα προγραμματίζει τη δουλειά του. Πότε θα αποστάξει και οφείλει να πάει στο τελωνίο σε ένα εκτελωνιστή να του εκδώσει τι συγκεκριμένε ώρε που θέλει να αποστάξει. Τη συγκεκριμένη ώρα ο συγκεκριμένο παραγωγό δεν είχε άδεια. Δεν είναι κάτι το, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι το σωστό. Πρέπει ο καθένα να το κάνει. Επιβάλλεται να προστατευτούν οι παραγωγοί, ξεκαθάρισε ο πρόεδρο των αμβικούχων και αμπελουργών τη χώρα, υπενθυμίζοντα ότι οι καζανάριδε είναι παραδοσιακά άνθρωποι που κυρίω καλλιεργούν και κάνουν την απόσταξη για τι δικέ του καλλιέργειε και όχι βιομήχανοι όπω αντιμετωπίζονται από του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού. Δεν είναι απαταιώνε, ρε παιδί. Είναι άνθρωποι που παλεύουν με τη γη. Όλοι αυτοί. Δηλαδή του ε, ε, μπαίνει ο ένα. Ε, στην κάμερα ή μιλάει για ένα θέμα και σαν πως έχει συλληφθεί ένας κακούργος. Δεν παίζονται αυτά τα πράγματα, είμαστε λίγο σοβαροί.